Αχ, μωρέ, πολλές φορές βασανιζόμαστε με τη σκέψη γιατί να υπάρχουν προβλήματα, γιατί να υπάρχουν δυσκολίες, γιατί να υπάρχουν βάσανα, γιατί να υπάρχει πόνος, γιατί να έρχονται τα πράγματα ανάποδα, γιατί. Και πάει κανένας στον Άγιο Αντώνιο και λέει «Άρον Κύριε τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος». Πάρε τους πειρασμούς, λέει, Θεέ μου, και τα προβλήματα και δεν θα σωθεί κανένας. Κανένας δεν σώζεται. Κανένας. Γι' αυτό να αγαπήσουμε τα δύσκολα και να τα παλέψουμε και να τα χαιρόμαστε και να παραδεινόμαστε στο Θεό και να μπαίνουμε κάτω από τη χάρη και την ευλογία Του. Και να λέμε, Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη, δώσ' μου Εσύ τη λύση, δώσ' μου, μωρέ Θεέ μου, ξέρεις Εσύ γιατί μου το έδωσες, ξέρεις γιατί το έχω, Εσύ Θεέ μου. Εγώ πάντως, αν μου ξανά δίνει ο Θεός και μου έλεγε, Χριστάκη, θα πάρεις 20 πράγματα από αυτά που έζησες στη ζωή σου, θα πας ενός χρονών και θα ξαναρχίσεις από την αρχή. Ξέρετε τι θα του έλεγα? Δώσ' μου πρώτα τα δύσκολα, αυτά που με μάτωσαν, αυτά που με πόνεσαν, αυτά, και δεν είναι λίγα, σας λέω αλήθεια. Αχ, μωρέ, τα γράφω σε ένα βιβλιαράκι πόσο θέλω να βγουν για να δείτε ότι και αυτός ο χαζός, ο Παπαχρήστος, που σας χαμογελάει συνέχεια, πόνεσε, μάτωσε, βασανίστηκε, πονάει, ματώνει, βασανίζεται, αλλά βρήκε όμως τον τρόπο να χαμογελάει και να χαίρεται τη ζωή και να απολαμβάνει τη ζωή και να σας λέει κάθε μέρα «Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, να είστε χαρούμενοι».